Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα σας, κύριε Σολάκη. Είστε καλά? Καλά και προσπαθούμε να είμαστε καλύτερα συνεχώς. Μάλιστα. Πώς πάει η καραντίνα και η επιτήρηση των μέτρων εκεί στην περιοχή σας, στα δυτικά της Θεσσαλονίκης? Νομίζω ότι είμαστε σε ικανοποιητικό βαθμό. Εμείς από την πλευρά μας, 24ωρου βάσεως, προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε όλο αυτό που συμβαίνει, ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν την δυνατότητα εξάπλωσης της πανδημίας. Και μιλώ για δυνατότητα γιατί δεν υπάρχει κανένα κρούσμα, τουλάχιστον εδώ πέρα στην περιοχή, εκτός από αυτό που είχε ακουστεί για στην βιομηχανική ζώνη. Οπότε και βλέπω ότι και οι κάτοικοι, οι πολίτες εδώ του Δήμου ανταποκρίνονται με πλήρη επιτυχία στα μέτρα, και αυτό είναι το πιο ευχάριστο μήνυμα που υπάρχει τώρα και εν ώψη της Ανάστασης του Κυρίου. Νομίζω ότι θα βγούμε δυνατοί και ενωμένοι από αυτήν την μάχη και με όσο το δυνατόν τις λιγότερες απώλειες και ζημίες, ώστε να μπορέσουμε να δούμε με αισιοδοξία και ελπίδα την επόμενη μέρα, που προφανώς δεν θα είναι και πολύ ευχάριστη. Τώρα, νομίζω ότι όλη αυτή η δοκιμασία μας έχει δώσει μεγαλύτερη αίσθηση της ατομικής ευθύνης για τον καθένα μας, και νομίζω σφυριλατούμε και με ένα νέο συλλογικό στένος για να ανταποκριθούμε στο μέλλον στα δύσκολα. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο έχει προκύψει και είδαμε ότι έθεσε σε συναγερμό τις αρμόδιες αρχές και τις τοπικές αρχές, αλλά βέβαια και τις υγειονομικές και πολιτικές αρχές του τόπου, είναι τα κρούσματα κορονοϊού, τα οποία εμφανίστηκαν σε καταβλισμούς Ρωμά, σε οικισμούς Ρωμά, στην Λάρισα την περασμένη εβδομάδα, από ό,τι είδαμε, αλλά και στο Δροσερό της Ξάνθης είδαμε ότι έγιναν τα τεστ. Εσείς εκεί στην περιοχή σας έχετε έναν οικισμό, τον οικισμό Αγία Σοφία, κύριε Ιωαννίδη, και θέλω να ρωτήσω τι μέτρα έχετε λάβει, αν είστε σε συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για να γίνουν έλεγχοι εκεί, αν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες. Το τελευταίο που ζητάω εδώ και μέρες είναι να γίνει ένας ουσιαστικός και οριστικός τουλάχιστον θερμομετρικός έλεγχος. Δηλαδή να μπουν κάποια συνεργεία του ΕΟΔΗ με τον κατάλληλο εξοπλισμό πάντοτε, ώστε να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες. Αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής, αυτό δεν έχει γίνει. Δεν υπάρχει όμως καταγεγραμμένο, να το πω έτσι, κρούσμα στον οικισμό. Απλώς πρέπει να γίνει και αυτό, ώστε να ολοκληρώσουμε όλο τον κύκλο αυτό των μέτρων προστασίας. Διότι από την δική μας την πλευρά, αυτό που ήταν να κάνουμε, το κάναμε και σε μεγαλύτερο βαθμό. Απολυμάσεις αρκετές φορές. Έχουμε κάνει αποκομιδή και των ογκωδών μπαζών. Αν θυμάστε, και στο παρελθόν η περιοχή αυτή ήταν ένα επίμαχο σημείο υγειονομικό πριν προκύψει ο κορονοϊός, με την έννοια ότι και οι συνθήκες στον οικισμό μέσα δεν ήταν καλές, λόγω του ότι είναι υπεράριθμοι οι Ρωμά οι οποίοι μένουν εκεί πέρα. Ο οικισμός αυτός ξεκίνησε για να φιλοξενεί 200 και κάτι οικογένειες, και αυτή τη στιγμή είναι πέραν των 3.000 τα άτομα τα οποία υπάρχουν. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχει μια δυσκολία. Εσείς έχετε ζητήσει τη συνδρομή, της πολιτικής προστασίας, έχετε κάνει κάποια επικοινωνία με τον κύριο Χαρδαλιά? Έχω ζητήσει τη συνδρομή της πολιτικής προστασίας στο τελευταίο αυτό που σας ανέφερα, σε ό,τι αφορά την είσοδο, ναι, στην Αιγαίο. Τι σας απάντησε? Του ΕΟΔΗ. Περιμένω να γίνει. Νομίζω ότι θα γίνει και αυτή η ενέργεια, γιατί έχουμε κάνει όλα τα υπόλοιπα, σας είπα, σε ό,τι αφορά πολυμάσεις, αντισηπτικά και ό,τι άλλο υλικό μπορούσα να τους χορηγήσω, και συνεχώς τους χορηγώ μάσκες, γάντια, ώστε να μπορούν να είναι σε θέση για να μην κινδυνεύσουν και οι ίδιοι και φυσικά και ο ευρύτερος. Σας έχουν απαντήσει στην επιστολή, σας έχουν δώσει χρονοδιαγράμματα, όχι, κύριε Ιωαννίδη? Όχι, δεν έχω αυτή τη στιγμή χρονοδιάγραμμα για να το Μάλιστα. δημοσιοποιήσω. Μάλιστα. Περιμένω όμως επιτακτικά και το ζητώ να γίνει αυτό εδώ όπως και δίποτε. Όπως και δίποτε, γιατί είναι απαραίτητο. Γιατί υπάρχει λίγο μια μικρή αναστάτωση μέσα στον οικισμό σε ό,τι αφορά τα οικονομικά προβλήματα. Εγώ προσπαθώ να ανταποκριθώ με τροφία που συνεχώς τους χορηγούμε, ώστε να περάσουν και αυτές τις άγιες μέρες όσο το δυνατόν με καλύτερες συνθήκες και με μεγαλύτερη πληρότητα. Αλλά όλοι, οι περισσότεροι άνθρωποι από αυτούς ήταν και πήγαιναν στις λαϊκές και τα λοιπά, σαν επαγγελματίες. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά εδώ. Είναι κατανοητά. Είναι κατανοητά. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά, κύριε Στονάκη. Γεια σας.